τονίσω ότι στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος αμύνθηκε πολύ καλά. Εμείς δεν είχαμε γρήγορη ανάπτυξη. Θα έλεγα ότι κουβαλούσαμε πολύ την μπάλα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο αντίπαλος να γυρίζει πίσω από την μπάλα όλη η ομάδα και να έχουμε προβλήματα. Ευτυχώς για μας το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πολύ καλά και προηγηθήκαμε. Και νομίζω ότι ήταν και το κλειδί του παιχνιδιού αυτό το να βάλουμε τον γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Για μας το σημερινό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ένα παιχνίδι κλειδί για τη συνέχεια. Απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Για μένα δεν έχει καμία σχέση αυτή η ομάδα με αυτή που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο. Και αξίζουν συγχαρητήρια στο Σάκη και κυρίως για μένα αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση για να ετοιμάσει εκεί το παιχνίδι. Ήταν ο φίλος Σάκης και νομίζω ότι έπαιξε σωστά και κράτησε έναν καλό προπονητή στην ομάδα του. Επαναλαμβάνω, για μας ήταν ένα παιχνίδι κλειδί που το κερδίσαμε μετά από όλη αυτή την κούραση που τραβάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ήταν αναμενόμενο το ότι θα υπάρχει αργή σκέψη και σε όλο το παιχνίδι από τους περισσότερους παίκτες. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν να βάλουμε τους 3 βαθμούς και αυτό το καταφέραμε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κόσμο, ο οποίος πραγματικά αυτό δεν το έχω ξαναδεί, αυτό που συνέβη και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Είναι πολύ συγκινητικό. Τους καταλαβαίνω ότι μετά από χρόνια, με όλα αυτά που έχουν τραβήξει, έχουμε χαρά. Είναι πολύ σημαντικό για μας το ότι μας βοηθάει αυτή η θετική αύρα που έχουμε την αρχή της σεζόν. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Υπάρχει συνέχεια με δύσκολα μάτς, με 2 εκτός έδρας παιχνίδια, τα οποία επίσης είναι πολύ σημαντικά. Αλλά εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν και θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν πρώτα να μείνουμε στην κορυφή, που πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά, πολύ προσπαθούμενοι και αν είναι δυνατόν να μεγαλώσουμε για τη διαφορά από τον τρίτο. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια, για την ψυχή που βγάλανε και πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο για αυτή την φανταστική ατμόσφαιρα που είχε συναντήσει. Καλή συνέχεια στην αναγέννηση και τους έχουμε ορίσει να αναλογίσουν τους στόχους. Ωραία, ρωτήσεις. Δημήτρη. Για έχουμε καμία εκτίμηση για τον Μπαρτολίνο, το θέτει το πολέμιο. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Και για τον Μπουρτουλίδη, που κι αυτός έδειξε ότι κολλαίνει. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι δηλαδή κάποιο τραύμα ή πλάση. Είναι ένα χτύπημα που έχει κρυφτεί στο ισχυριακό. Βέβαια πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες για να κινηθεί σωστά. Αλλά πιστεύουμε αυτά που έχουμε πει για τον Μπουρτουλίδη ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Όσον αφορά τον Μπουρτουλίδη, είναι το διάστημα που είχε πιο παλιά, από μια χρονιά και επίσης πιστεύω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Άλλη ερώτηση, Γιώργο. Ένα σχόλιο για την παρουσία του Ρουγκάλα στην βασική ενδεκάδα. Νομίζω για πρώτο παιχνίδι τα πήγε πολύ καλά. Δείχνει αυτοπεποίθηση, δείχνει ότι μπορούμε να στηριζόμαστε και σε αυτόν, όπως στηριζόμαστε σε όλα τα παιδιά. Ξέρετε, κάθε αρχή είναι δύσκολη για κάθε παίκτη, αλλά νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά και θα έχει πει στη συνέχεια. Όχι, την προηγούμενη φορά στη συνέντευξη τύπου, τρίτο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, είχατε πει ότι είχατε δυσκολευτεί να κρατήσετε την ομάδα συγκεντρωμένη. Τώρα κατάφερε να περάσει και προφανώς ο ενθουσιασμός είναι μεγαλύτερος. Αλλά δεν είδαμε μέσα στο μάτς εικόνες αντίστοιχες, δηλαδή η ομάδα να σκέφτεται κάτι άλλο και το κύπελο ιδιαίτερα. Λειτουργήσε κάτι διαφορετικά και υπάρχει κλίμα αυτή τη συγκέντρωση. Ίσως αυτό που είπατε εσείς. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν και να... για να έχουμε αυτή τη συγκέντρωση, αλλά πιστεύω ότι παραγόλα τα παιδιά πλέον έχουν καταλάβει ότι πρέπει να υλοποιήσουμε τον πρώτο στόχο. Έχουν καταλάβει ότι είναι τελείως διαφορετικά μάτσα αυτά του κυπέλλου με το πρωτάθλημα και θα έλεγα και τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο όταν παίζει με μια ομάδα Super League και με μια ομάδα της Φιγουρή.
Πλέον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σε αυτό το κομμάτι της συγκέντρωσης, γιατί είμαι σοβαροί επαγγελματίες και κάνω τα πάντα για την ομάδα. Καλή ερώτηση. Ωμα, σας είδα ότι βγήκατε από τα πολιτεία και πήγατε στον κόσμο που τραγουδούσε για αρκετή ώρα να πάτε την πληθή. Αν μπορείτε να μας πείτε τι τους είπατε. Τα παιδιά, τους παίκτες. Όχι τους παίκτες, τους γνωρισφυλάδους. Εντάξει, τους, αυτό που το λιγότερο που μπορούμε να τους πούμε είναι να ευχαριστώ. Γιατί με συγκίνησε, δεν το περίμενα. Και δηλαδή να κάθεται ο κόσμος και να μετά το μάτι να έχει τελειώσει και για τόση ώρα να τραγουδάει και να ζητάει τους παίκτες έξω, δείχνει την αγάπη τους μεγάλη και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να, και το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι να ευχαριστώ. Γρηγόρη, υπήρχε κάποια ανησυχία από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο για τον ορισμό του διαιτητή. Και πέρσι η Αλήξη τον Ιρακή και μιλήσατε για πρώτη φορά για διαιτησία. Υπάρχει θέμα ώστε να λυγίσεις την εξαίρεση του συγκεκριμένου διαιτητή, του Μαντάκη. Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Είναι δουλειά άτομο. Εντάξει, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά, αλλά για μας το ευχάριστο είναι ότι και σε διατησίες που δεν είναι καλές για μας, κερδίσαμε και δείχνουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και αυτούς. Αχιλλέα. Να γυρίσω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση για, για τον κόσμο και για την εικόνα και για την ατμόσφαιρα που έχει ακόμη και αυτή τη στιγμή το γήπεδο. Έχετε ξαναζήσει τόσο έντονες στιγμές στην καριέρα σας, γιατί σας βλέπουμε λίγο, πάτε να βουρκώσετε τώρα, γιατί είναι ωραία πράγματα αυτά, γιατί στον Ηρακλή, κακά τα ψέματα, έχουμε πολλά χρόνια να ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Κοιτάξτε, από την αρχή που ξεκινήσαμε, υπήρχε μια αμφισβήτηση για την ομάδα και νιώθω χαρούμενο γι' αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενο. Κυρίως για τα παιδιά. Γιώργο, ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων σήμερα το χει στο πίνακα του Ολυμπιακού Βόλου, ο Άσος εδώ παίρνει το Ηρακλή με ένα βαθμό ακόμα παραπάνω, στους 8. Το σκέφτεστε, σας ικανοποιεί απόλυτα. Αυτό είπα στα παιδιά πριν το παιχνίδι, ότι το σημερινό μάτς για μας είναι 4 και όχι 3. Εμείς αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι τα επόμενα παιχνίδια να τα κερδίζουμε. Πιστεύω ότι αν είμαστε το ίδιο σοβαροί και το ίδιο καλοί, δεν θα αξίζουμε για αυτό. Αυτό πιστεύω. Εντάξει, μην βλέπουμε μόνο τις άλλες ομάδες, εγώ βλέπω μόνο τη δικιά μου ομάδα και νομίζω ότι άξια είμαστε εκεί και με τη διαφορά που είμαστε. Όμως θα επαναλάβω ότι το πρωτάθλημα το play-off είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Και θα πρέπει να πάμε όσο πιο καθαρή γίνεται. Και όταν εννοώ καθαρή, εννοώ από κάρτες ή από μικροπροβλήματα και ειλικρινά το σκέφτομαι αυτό, να μπούμε καθαρή εκεί με τις κάρτες. Ήδη στο βάστα νομίζω έχει σημειώσει και κάρτες, θα δούμε που θα το δηλώσουμε ώστε να πάμε και να έχουμε όλους τους παίκτες στη διάθεση. Πιστεύετε ότι η φετινή μέχρι τώρα η εικόνα και πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο ενοχλεί κάποιους άλλους και δεν θέλουν τον Ηρακλή να πετύχει τελικά το στόχο, εισπράτεται κάτι τέτοιο? Όχι, δεν νομίζω ότι ενοχλεί. Άλλωστε με όσους αντιπάλους έχουμε παίξει, νομίζω ότι παραδέχονται ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα. Ότι δίκαια βρισκόμαστε εκεί, δεν νομίζω ότι ενοχλεί. Και αν ενοχλεί κάποιος, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Στο την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε καλοί και να προστατεύουμε την ομάδα μας. Και αυτό να είστε σίγουροι ότι θα γίνει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.